αριθμός των θυμάτων του ιού Έμπολα έχει ανέλθει στους 1.145, ενώ οι επιβεβαιωμένοι ασθενείς φτάνουν τους 2.217. Μόνο τις τελευταίες δύο ημέρες αναφέρθηκαν 76 θάνατοι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, με ανακοίνωση που προσυπογράφουν οι γιατροί χωρίς σύνορα, προειδοποιεί ότι η επιδημία εξαπλώνεται ταχύτερα από την ικανότητα των ειδικών να αντιμετωπίσουν την κρίση. Μιλώντας από τη Γενέβη μετά από δεκαήμερη αποστολή στην Αφρική, η Τζοάν Λιου, διευθύντρια των γιατρών χωρίς σύνορα, ζήτησε από τη Δύση να μεταφράσει το φόβο σε δράση και να σταματήσει να υποτιμά την επιδημία. It's like a front line. It's moving, it's advancing, but we have no clue how it's going to go around. We never faced that before. Unless everybody put their effort together, it would not happen. We've said it over and over and over again, and I think it's happening. We're more or less in the same page. Ανταποκρινόμενος στις ανάγκες, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε ότι θα επεκτείνει τις δραστηριότητές του προς 1 εκατομμύριο ανθρώπους στη Σιέρα Λεόνε, τη Λιβερία και τη Γουινέα, προκειμένου να αποτρέψει μια επισιτιστική κρίση στις χώρες που πλήττονται από τον ιό. Δραματική είναι η κατάσταση στη Σιέρα Λεόνε. This is a call we are now making to the world because we need treatment centers and in the treatment centers you need clinicians. That requires specialized training. We don't have that. Στο μεταξύ, μετά την απόφαση της Κίνας να αποκλείσει αθλητές από τους μικρούς Ολυμπιακούς, σάλος προκλήθηκε και στην Ισπανία, όπου οι αρχές κατηγορούν το Μαρόκο για εσκεμμένες παραλήψεις στον έλεγχο λαθρομεταναστών που φεύγουν από χώρες της Αφρικής. Ο αριθμός των μεταναστών που πέρασαν τα ύδατα προς την Ταρίφα της Νότιας Ισπανίας ξεπέρασε απότομα τους 1.000 σε 2 ημέρες. Σύμφωνα πάντως με την επίσημη τοποθέτηση του Ερυθρού Σταυρού, οι μετανάστες πρέπει να είχαν ξεκινήσει πολύ καιρό πριν το ταξίδι τους και ως εκ τούτου, ο κίνδυνος για μετάδοση του έμπολα είναι μηδαμινός.